Είναι μεγάλη ικανοποίησή μας που χθες στη Βουλή ψηφίστηκαν δύο προτάσεις νόμου του DC που αφορούν το Ταμείο Αλληλεγγύης και που είχαν κατατεθεί από τον τέος πρόεδρο μας, κ. Βέροφ Νεοφύτου. Η μία για την καλύτερη λειτουργία του Ταμείου και η δεύτερη για θεσμοθέτηση της χρηματοδότησής του με συγκεκριμένη φορολογία επί των τραπεζών. Ταυτόχρονα, με τη δεύτερη πρόταση νόμου, καλύπτονται και τα ταμεία προνοίας περίπου 800 τραπεζικών υπαλλήλων με αναπλήρωση μέχρι το καθοριστέν ποσοστόν ύψους 75%. Επαναλαμβάνουμε ότι στο Ταμείο Αλληλεγγύης συμπεριλαμβάνονται πέρα των καταθετών και των κατόχων αξιογράφων και παλαιοί μέτοχοι της Τράπεζας Κύπρου που ανέρχονται σχεδόν στις 90.000. Θα επιμένουμε όπως το συντομότερο γίνουν και για αυτούς οι απαραίτητες διαδικασίες. Μετά τις χθεσινές αποφάσεις της Βουλής, που δυστυχώς διαφώνησε το ΑΚΕΛ, δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία από πλευράς κυβέρνησης. Θα αναμένουμε την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου για σταδιακή και μακροπρόθεσμη αναπλήρωση των απολειών και για αποκατάσταση μιας σοβαρής αδικίας.